Δεν μάσησε τα λόγια του ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ για τα βάρη που πληρώνει ακόμα ο ελληνικός λαός λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας που μαστίγησαν ο Κούκος Αϊδόνη. Ο επικεφαλής του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου είπε ότι οι αγώνες το 2004 αποδείχθηκαν τελικά ένα άλμα στο κενό. Είναι κρίμα αυτές οι ελπίδες των Ολυμπιακών Αγώνων που πιστέψαμε ότι θα κάναμε ένα άλμα μπροστά, αυτό το άλμα να ήταν άλμα στο κενό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας κόστησαν πολλά δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα υπολογίζαμε και μάλιστα τα πιο πολλά Ολυμπιακά έργα ρημάζουν σήμερα εγκαταλελειμμένα. Οι αγώνες μας κόστησαν 10 φορές πιο πάνω από τον αρχικό τους προϋπολογισμό. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 ήταν και το Ολυμπιακό Κέντρο της Σκοπηλασίας στην περιοχή του Σχοινιά. Σε αυτό το έργο η διαφορά του κόστου σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό ήταν 200%. Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ μίλησε στην κρατική τηλεόραση για κατάτια και για ντροπή. Εμένα με πιάνει πραγματικά στεναχώρια για την Ολυμπιακή μας κληρονομιά, η οποία στήχησε και πάρα πολλά στον ελληνικό λαό. Και είναι ντροπή μας και είναι κρίμα αυτή η κληρονομιά να έχει καταντήσει έτσι όπως έχει καταντήσει. Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ξοδεύονταν αφιδώς. Το Ολυμπιακό Κέντρο της Άρσης Βαρών στη Νίκαια κόστησε 309% περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί.